Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για άλλη μια φορά που μα επιτρέπει από εδώ από τα στούντιο του Word of God να βρεθούμε στον αέρα έτσι ώστε να εξαγγείλουμε τι αρετές του κυρίου, έτσι ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία με όλου εσά που αυτή την ώρα βρίσκεστε μπροστά στι οθόνε των υπολογιστών και όχι μόνο και παρακολουθείτε τη ζωντανή μα εκπομπή επί το λόγο σου, μια εκπομπή που έχει σκοπό όπως προείπα, να, να συστήσουμε τον Ιησού Χριστό, τις αρετές τις οποίες είναι γεγραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να συστήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά είναι ζωντανό και ενεργεί και δύναται να ενεργήσει μέσα στη ζωή των, των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Εκπομπή μας, έχετε, στην εκπομπή μας έχετε τη δυνατότητα να στείλετε mails στην ε, διεύθυνση την οποία θα φαίνεται στις οθόνες σας να τηλεφωνήσετε τώρα αυτή τη στιγμή ζωντανά στα τηλέφωνα τα οποία φαίνονται και αυτά στην οθόνη σας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ε, μεταξύ μας μια επικοινωνία για να αφήσετε τα αιτήματα τυχόν τα οποία υπάρχουν ε, και σας απασχολούν, για ένα λόγο μόνο βέβαια, για να φέρουμε όλοι μαζί από κοινού μια προσευχή, μια δέηση, μια ευχαριστία στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό όπως συνηθίζουμε κάθε ε, Τρίτη στο τέλος τη εκπομπής, να φέρνουμε έτσι όλα τα αιτήματα των οποίων οι αγαπητοί φίλοι και όσοι παρακολουθούτε, παρακολουθείτε το, το κανάλι, το Word of God και την εκπομπή μας ιδιαίτερα, να τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου και να ζητήσουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας είπε να μην διστάζουμε, να μην αμφιβάλλουμε, αλλά με πίστη και με πραγματικά παρησία να χτυπάμε την πόρτα του, του Κυρίου μας για να λαμβάνουμε από Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο οποίος λαμβάνει, Πλέον γίνεται μια ομολογία πίστεως ο ίδιος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε όλους όσους τον εξητάνε με καρδιά ευθεία και ειλικρινή ευχαριστούμε τον Κύριο. Συνηθίζουμε λοιπόν κάθε τρίτη απόγευμα εδώ μαζί σας να μοιράζομαστε ένα κομμάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε πλέον ότι ο ίδιος ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει να σχολιάσουμε αυτά τα κομμάτια, τα, 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 τα μηνύματα τα οποία... Πραγματικά θέλουμε να είναι από το πνεύμα το Άγιο για να γίνει καλό, να γίνει οικοδομή στην ψυχή όλων μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ένα κομμάτι επιλέξαμε γνωστό μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο σήμερα. Είναι το Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, λοιπόν, είναι από το Ιτα Κεφάλαιο και από τις, ε, τη σελίδα 911 από τι γραφέ του Νεόφυλου του Βάμβα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν, λέγει ο Λόγο του Θεού. Όταν δεν επέστρεψε ο Ιησούς απεδέχτη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήσαν περιμένοντες αυτόν. Και δούλησε άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ως εσύ των άρχων της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού παρεκάλει αυτόν να εισέλθει εις τον οίκον αυτού, διότι είχε φυγατέρα μονογενή, ως ετών δώδεκα και αυτή απέθνησκε. Ενώ δε επορεύοντο οι όχλοι συνέθλιβον αυτόν και γίνει της έχουν σαρίσει αίματος 12 έτη ή της δαπανίσασα εις γιατρούς όλων των βίων αυτής δεν ειδινήθη να θεραπευτεί απουδενός. Πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρο το ηματίου αυτού και παρευθείς εστάθη η ρίση του θεραπευτει δενος πλησιασασα οπισθεν ήγκισε αυτής. Και είπε ο Ιησούς, τις μου ήγγισε και ενώ ειρνούν τον πάντες είπε ο Πέτρος και μετά αυτού επιστάτα η όχλη σε συμπιέζουση και σε συθλίβουση, και συ λέγει τις μου ήγγισε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο Δε Ιησούς είπε, μου ήγγισε τις διότι εγώ ενόησα ότι εξήλθε δύναμη από εμού. Η δούσα δε γινεί ότι δεν εκρύφτη, ήρθε τρέμουσα και προσπεσούσα ει αυτόν, απέγγειλε προ αυτόν ενώπιον παντό του λαού, δια πιαν αιτίαν ήγγισε αυτόν, και ότι παρευθύσει ατρέφτη. Ο Δε είπε προ αυτήν, Θάρηθήκατε, η πίστη σου είπαγε η Σιρήνη. Ενώ δε η ελάλη, έρχεται τη παρά του αρχισναγώγου λέγον προ αυτόν ότι απέθανε η θηγάτρ σου. Μη ενόχλη το διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ακούσα, απεκρίθη προ αυτόν λέγον. Μη φοβού, μόνο πίστευε και θέλει σωθεί. Και όταν εισήλθε στην οικία, δεν άφηκε ουδένα να εισέλθει, να εισέλθει, με τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη και τον πατέρα τη κόρη και τη μητέρα. Έκλεο δεν πάντε και εθρύνουν αυτοί. Ο Δε είπε, μην κλαίετε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Και κατά αυτών αυτόν εξεύρω τους, απέθανε. Αλλά αυτός εκβαλώνε έξω πάντας και πιάσα στη χείρα σε αυτής εφώναξε λέγον κοράσιο σηκώθητη. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παρευτής και προσέταξε να δοθεί σε αυτήν να φάγει. Και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παράγγελης αυτούς να μην είπω εις μηδένα το γεγονός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είναι θαυμάσια αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι υπέροχα αυτά τα οποία δίνονται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά θαυμαστός είναι και ο Κύριος μας. Και δύναται αγαπητοί μας φίλοι και φίλες να κάνει τα πάντα. Τα πάντα δύναται να κάνει ο Θεός. Τα πάντα δύναται να κάνει όμως και να γίνουν και στον πιστεύοντα αρκεί ο άνθρωπος ο οποίος θα προστρέξει προς τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, θα επιμείνει και θα παραμείνει μαζί με τον Χριστό σε ό,τι και αν του συμβεί στη ζωή του. Εκεί θα φανεί θαυμαστός ο Κύριος. Όχι στον άνθρωπο ο οποίος θα πάει αμελώς, αν μου επιτρέπετε να πω, και θα ζητήσει μία φορά και δεύτερη, αλλά την τρίτη θα απογοητευθεί και δεν θα επιμεληθεί να μείνει στο θέλημα του Θεού, να μείνει κοντά με τον Κύριο για να λάβει ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά θα απομακρυνθεί έχοντας υποστεί μια πνευματική ήττα και λέγοντας ότι δεν ενεργεί για μένα ο Κύριος, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Θεός για μένα. Φίλε και φίλοι, μη μικραίνεις τον Θεό. Ας μη μικρύνουμε τον παντοδύναμο. Α μην λιγοστεύουμε τη δύναμη αυτού νου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός έφτιαξε τη γη και πάντα τα εναυτή. Και όχι μόνο. Τα σύμπαντα διατηρούνται δια του λόγου τη δυνάμεω αυτού. Σε έναν τέτοιο Θεό θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε στο δυνάμενο να εκτελέσει και να ενεργήσει και να κάνει υπέρ εκ από όσα ζητούμε ή νοούμε, το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου μας. Η υπόσχεση την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος διαδικάζεται μαζί του είναι ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα, εσύ το πιστεύεις, εγώ μπορώ να γκρεμίσω τα βουνά, εγώ μπορώ να υψώσω τις χαράδρες, εσύ το πιστεύεις εγώ μπορώ πραγματικά να δώσω ζωή εκεί που φαίνεται μόνο θάνατος, εσύ το πιστεύεις και καλούμαστε να πιστέψουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες όχι σε, σε μύθους ούτε σε μυθιστορήματα και παραμύθια, αλλά στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, το οποίο είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα όσα εγγράφησαν είναι πραγματικά για να κάνουν εμά να πιστέψουμε ότι αυτό τον οποίο πιστέψαμε είναι Θεό θαυμάτων, ενεργημάτων, Θεό ο οποίο αρέσκεται τον άνθρωπο ο οποίος διαδικάζεται μαζί του καθημερινά, ευχαριστούμε τον Κύριο, να του επιλύει αν μου επιτρέπετε να πω, τη δυσκολία του, το πρόβλημά του, να θεραπεύει την ασθένειά του, να ενδυναμώνει την πίστη του, αρκεί ο άνθρωπος να παίρνει καλές αποφάσεις στη ζωή του και να μένει με αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Και όχι να απελπίζεται, να αποκάμει και να απιστεί, απομακρύνοντας έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο, όχι μόνο τη ζωή του, από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό Αλλά απομακρύνοντας έτσι και την ελπίδα Να μπορέσει ο Θεός να υπέμβει Ευχαριστούμε τον Κύριο Έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε έναν άνθρωπο Ο οποίος ζει μέσα σε ένα πρόβλημα Θα δούμε έναν άνθρωπο Ο οποίος στη ζωή του Ενώ φαίνονται ότι όλα είναι καταξιωμένα Ότι όλα έχουν έρθει δεξιά θα λέγαμε Και όμως και αυτόν τον άνθρωπο θα τον βρει έναν απάντοχο γεγονό. Είναι ο Ιάιρο. Ο οποίο έχει φτάσει να είναι αρχισυνάγωγο. Έχει φτάσει να είναι άρχον τη συναγωγή και βεβαίω ένα πρόσωπο τιμώμενο, ένα πρόσωπο τον οποίον πραγματικά ήταν παραδεχτό στον περίγυρό του. Ευχαριστώ με τον κύριο. Έχει την οικογένειά του. Ζει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο. Είναι πλέον καταξιωμένος και όμως εκείνη ακριβώς την ώρα που θα λέγαμε ότι ο Ιάηρος τα έχει όλα, θα βρεθεί μέσα σε ένα αναπάντεχο πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται η ασθένεια να χτυπήσει την πόρτα του και κανένας δεν μπορεί να ορίσει τι αύριο θα του συμβεί, γιατί το αύριο δεν ανήκει σε αυτόν. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, άκουε τα λόγια του Θεού και γνώριζε ότι το αύριο, δεν σου ανήκει, όπως δεν ανήκει και σε μένα, ναι. ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Μόνο το σήμερα μας ανήκει. Γι' αυτό το σήμερα πρέπει να το διαδικαστούμε καλώς και ακριβώς, όχι όπως εμείς νομίζουμε, υποθέτουμε ή έχουμε την ελπίδα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μάθε να έχεις την ελπίδα σου σε αυτόν ο οποίος μπορεί και δύναται να ενεργήσει. Να μάθουμε όλοι μα η ελπίδα μα να είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο των αιώνων, ο οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί με οποιοδήποτε άνεμο σε οποιαδήποτε κατάσταση, αλλά μένει στερεό και, αμε... και αμετακίνητο. Έτσι λοιπόν θα μείνει κι εσύ, έτσι θα μείνω κι εγώ, αν πράγματι σε ό,τι βρεθεί μπροστά στη ζωή μα εμεί μείνουμε πάνω στο Χριστό και δεν πάρουμε τη λαθασμένη απόφαση να μείνουμε και να περπατήσουμε μέσα σε αυτό το οποίο μας έχει συμβεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο Ιάιρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναπάντεχα του έρχεται μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του. Και πόσοι άνθρωποι από εμά δεν έχουν έρθει σε δύσκολη κατάσταση. Επαγγελματική, οικογενειακή, ατομική, μια ασθένεια, ένα πρόβλημα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κάθε πρόβλημα για τον άνθρωπο είναι το δικό του, είναι το μεγαλύτερο. Ευχαριστούμε τον κύριο και βέβαια υπάρχει λαϊκή ρίση η οποία λέει πήγα να πω το πρόβλημά μου σε κάποιον και βρήκα χίλια, χίλιες φορές πιο μεγάλο. Ε. Χίλιες φορές πιο δύσκολα το πρόβλημά μου. Γιατί, γιατί πραγματικά πίσω από κάθε πόρτα, πίσω από κάθε σπίτι δεν ξέρουμε τι βρίσκεται και τι υπάρχει. Αλλά γνωρίζουμε αγαπητοί αδελφοί ότι ο πόνος, ότι το πρόβλημα για διέξοδη είναι μέσα σε κάθε σπίτι. Αλλά βεβαίω. Κάθε άνθρωπο θα κοιτάξει το δικό του, ε. Θα δει τι έχει συμβεί σε αυτόν. Ναι. Και αυτό είναι που θα θεωρήσει μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο όμω από το πρόβλημα είναι ο κύριο. Και αυτό είναι το οποίο θέλω να, μοιραστούμε μαζί, να, να μοιραστώ μαζί σα σήμερα. Μην κοιτά λοιπόν σε ένα πρόβλημα μεγάλο, αλλά κοιτά έναν μεγάλο Θεό. Σε έναν Θεό ο οποίο μπορεί να κάνει τα πάντα. Θέλει να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον κύριο. Θέλει να επέμβει και να συγχρονίσει τις καταστάσεις και τις περιστάσεις της ζωής σου Έτσι ώστε να έρθει σε σένα το αγαθό αποτέλεσμα Όμως εσύ πρέπει να το πιστέψεις Πρέπει να το πιστέψουμε Ότι μπορεί και θέλει και να τον αφήσουμε Να διακδικάσει διεκδικα... την υπόθεσή μας έτσι όπως εκείνος γνωρίζει Έτσι όπως εκείνος ξέρει Μη ότι ξέρεις Μη ότι μπορείς Κύριε, ούτε ξέρω, ούτε μπορώ. Είμαι μπροστά στο αδύνατο. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά στο αδύνατο, σε αυτό που φαίνεται για μένα χωρί λύση και άλυτο. Εσύ μπορεί να το κάνει, το πιστεύουμε, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Πιστεύει σήμερα ότι ο κύριο μπορεί να κάνει αυτό το οποίο δεν δύναται. Δεν δύνασε εσύ να κάνει. Πιστεύει σήμερα ότι ο Θεό μπορεί. Και να γίνει σε σένα αγαθό, χορηγό στα πάντα. Στα πάντα κύριε, στα πάντα. Εγώ είμαι αυτό ο οποίο δίνω ζωή, πνοή και τα πάντα. Και ποιο είναι ο περιορισμό στα πάντα. Όταν ο Θεό λέει τα πάντα, τα πάντα δύναμε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ο Ιάιρο έχει φύγει από το πρόβλημά του. Και αυτή είναι η οδό την οποία μας καλεί και εμάς να περπατήσουμε ο Κύριος γνωρίζοντας ότι αν έχουμε πρόβλημα θα πρέπει να φύγουμε από το πρόβλημα. Και ο Ιάιρος έχει φύγει. Έχει αφήσει την κόρη του ασθενή στο σπίτι και ψάχνει να βρει τον Χριστό. Ψάχνει να βρει τον Κύριο. Δεν τον ενδιαφέρουν τώρα τι θα πούνε οι άλλοι γύρω του. Δεν τον ενδιαφέρουν ότι, δεν τον ενδιαφέρουν ότι αυτή η καταξίωση την οποία έχει στον περίγυρό του μπορεί να χαθεί γιατί ψάχνει να βρει έναν ερετικό, έναν διδάσκαλο, ένα μύστη, έναν, έναν, οποιοδήποτε, έναν προφήτη. Διότι τόσα λέγανε αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω από τον Ιάηρο για το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ρώτησε κάποτε τους μαθητές ο Κύριος, άλλος τον Ηλία, άλλος ένας των προφητών. Καθένα έλεγε τη γνώμη του, την άποψή του. Σε αυτέ τι απόψει όμω τι έχει υπερνικήσει, τι έχει υπερπηδήσει ο Ιάιρο, έχει φύγει από αυτό το οποίο οι υπόλοιποι λένε και τι κάνει. Πάει να βρει τον κύριο τον Ιησού Χριστό. Έχει υπερνικήσει λοιπόν τα εμπόδια αυτά, έχει αφήσει πίσω το πρόβλημά του. Έχει αφήσει πίσω την κατάσταση την οποία είναι δεινή για αυτό να είναι. Και όμω πάει και προσκολάται στον κύριο και του λέει: Ευχαριστούμε τον κύριο. Τον παρακαλάει να έρθει στο σπίτι του. Να έρθει να βρει την θυγατέρα του η οποία είναι μονογενής Είναι 12 χρονών παιδί Και είναι έτοιμη να, αποθ... να αποθάνει πνέη τα λίστη ευχαριστούμε τον Κύριο Δεν θα μπορούσε να μείνει μέσα στο σπίτι ο Ιάηρος Δεν θα μπορούσε να μείνει εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα Αδύναμος ίσως και αγαναχτισμένος. Σίγουρα μην μπορώντας να αντιδράσει σε τίποτα σαν παράλυτος να μείνει εκεί. Μαζί με τη γυναίκα του, μαζί με τον περίγυρό του. Αδύναμος, χωρίς καμία ελπίδα, απελπισμένος να περιμένει αυτό το οποίο θα πρόκειται να συμβεί χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Σήμερα σου λέω μην μείνεις παράλυτος, μην μείνεις ακούνητος. Σήμερα βγαίνει από αυτό το οποίο απασχολεί την καρδιά σου, τη ζωή σου και πήγαινε να ψάξεις να βρεις τον Κύριό σου, τον Ιησού Χριστό. Πήγαινε να βρεις τον Κύριο. Ψάξε και ρώτα που είναι ο Χριστός. Στάσου στα γόνατα στην προσευχή, στην εξέτηση του προσώπου του και είπε και, και εσύ όπως ο Ιακώβ δεν θα φύγω αν δεν με ευλογήσεις. Κύριε, γιατί πιστεύω ότι εσύ είσαι και γίνεσαι μισθαποδότης σε όλους όσους εξητούν. Και εγώ κύριε σε εξητώ. Γιατί ξέρω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα στο αδύναμο, στο, στο, στο αδύνατο το οποίο εγώ βλέπω μπροστά μου. Ω κύριε αυξησέ μας την πίστη σε παρακαλώ. Δώσ' μας νόηση και, και, και μάτια για να μπορούμε να βλέπουμε όπως εσύ βλέπεις. Δώσ' μας πίστη για να καταλάβουμε ότι εσύ μπορείς να το κάνεις και δεν μας ενδιαφέρει το πώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βάλε μας μέσα, ευχαριστούμε τον Κύριο, στην καρδιά τη βεβαιότητα, αφού εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να μην προσκοληθούμε στο πρόβλημά μας και σε αυτό το οποίο μας απασχολεί, αλλά να προσκοληθούμε πιο πολύ σε σένα, ναι. Να δούμε ποιο είναι το θέλημά σου, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο και αυτό να εκτελέσουμε για να αρέσουμε σε σένα, ναι να παρεμερίσουμε την κατάσταση την οποία έχει βρεθεί γιατί γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να επιλύσουμε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί αλλά ελπίζουμε και περιμένουμε από σέναν ευχαριστούμε τον Κύριο ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό και ο Ιάηρος έφυγε από το πρόβλημά του έφυγε από τη δυσκολία του έφυγε από αυτό το οποίο έβλεπε ότι θα ερχόταν να, να τον συναντήσει και εννοώ το πρόβλημα και εννοώ τον θάνατο, έφυγε, προτίμησε να είναι με τον Χριστό, δόξα στο όνομα του Κύριου, νομίζετε ότι είναι εύκολη η πορεία του, νομίζετε ότι είναι εύκολη η αποφασή του, όχι, αλλά αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό το οποίο μπορώ με τα βεβαιότητας να πω στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι ο δε υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί σε αυτόν θα γίνουν τα μεγαλεία και τα θαυμάσια τα οποία έχει προορίσει το πνεύμα του Θεού να εκτελέσει. Σ αυτό αυτός θα είναι ο οποίος θα δει τις ενέργειες του Κυρίου μέσα στη ζωή του, στην οικογένειά του, στον περίγυρό του, στους φίλους του, στους συγγενείς του, στο πρόβλημά του. Αυτός ο οποίος θα υπομείνει κοντά στο Χριστό. Αυτός ο οποίος θα σταθεί δίπλα στον Κύριο. Και ο Κύριος έχει μια πορεία ε. ευχαριστούμε τον Κύριο και ενώ, η, η, και ενώ πορεύεται και οι όχλοι το συνθλίβουν Ευχαριστούμε τον Κύριο Μια γυναίκα η οποία έχει το δικό της πρόβλημα Η οποία ψάχνει και αυτή να βρει τον Ιησού Χριστό Κάνει το βήμα της πίστεως Σήμερα κάνει το βήμα της πίστεως και αυτή με τον τρόπο της έχει παραμερίσει το εμπόδιο. Κανένας γιατρός και κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να της επιλύσει το πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο και αν δαπανήθηκε, δεν έφτασαν τελικά για να δει το σώμα της να είναι θεραπευμένο και υγιή. Θα έλεγε κανένας, δεν υπάρχει ελπίδα. Κι όμως, μέσα σε αυτή την κατάσταση Κάτω από αυτές τις συνθήκες Μέσα σε αυτό το φοβερό πρόβλημα την οποία, το, το, την οποία την έχει κατακυριεύσει Υπάρχει ελπίδα Και ελπίδα είναι τι Ότι υπερνικάει αυτό το οποίο βλέπει Αφήνει και παραμερίζει πίσω Αυτό το οποίο συμβαίνει Μέσα στο σώμα της Και δέχεται Αυτή την πληροφορία που πιστεύω Το πνεύμα του Θεού Το Άγιο της δίνει Εάν τον ακουμπήσεις θα θεραπευτεί. Και σήμερα είναι λόγο Θεού αυτό. Εάν τον ακουμπήσει, θα θεραπευτεί. Ευχαριστούμε τον κύριο. Εάν τον αγγίξει, ευχαριστούμε τον Θεό, σε εσένα θα γίνει ίαση και θεραπεία. ει εσένα θα γίνει απάντηση και ευλογία. Δόξα στο όνομα του κύριου. Έλα λοιπόν και σήκω από αυτή τη θέση που είσαι. Σήκω από αυτό το τέλμα το οποίο έχει φτάσει. Βγαίνεις μέσα από τη σπηλιά σου, από την κρυψώνα σου, πίσω από τα υψώματα τα οποία έχεις υψώσει εσύ ο ίδιος. Και άπλωσε το χέρι σου να αγγίξεις αυτός, αυτόν τον οποίον μπορεί και δύναται να σε ευεργετήσει, δόξα στο όνομα του Κύριου. Και δεν είναι μακριά από κανέναν από εμά. Αλλά μέσα σε αυτόν εμείς ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Και δεν είναι να εκτελέσεις διατάγματα και διδασκαλίες ανθρώπων. Αλλά αν σήμερα πιστέψεις στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, στο όνομα που παραδόθηκε ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, εκ των οποίων όταν ο άνθρωπος θα το επικαλεστεί, θα σωθεί, σε Αυτόν σήμερα πήγαινε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλα σε Αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια. Έλα σε Αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει το αδύνατο για εσένα. Ναι. Άγγιξέ Τον σήμερα και μη σε μέλει τι είναι αυτό το οποίο ο κόσμος θα πει. Ο κόσμος θα είναι πάντα κόσμος. Είτε καλό σου γίνει στη ζωή σου θα πει, είτε κακό σου συμβεί στη ζωή σου, πάλι θα βρει λόγια να πει. Γιατί άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ο διάβολος είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί τώρα καταλαβαίνουμε, γιατί τώρα μπορούμε να δούμε γιατί τώρα μπορούμε να αγγίξουμε εσένα και να λάβουμε από σένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η γυναίκα αγγίζει τον Κύριο, «Ω, δώσε μας αυτή την πίστη, Κύριε, σήμερα να μπορέσουμε να σε αγγίξουμε, για να δούμε την ευεργεσία Σου και τη θεραπεία Σου, για να δούμε την έκβασή Σου, για να απολαύσουμε τη δύναμή Σου και για να δοξαστεί εν τέλει το όνομά Σου διαμέσου ημών. Δώσ' μας αυτή τη δύναμη, Κύριε, να μπορέσουμε να σε πλησιάσουμε και να σε αγγίξουμε σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κι αν σήμερα ακούς τα λόγια του Κύριου, με σκληρίνεις την καρδιά σου. Αλλά πες Κύριε και μένα σώσε με. Και μένα βοήθαμε. Και μένα θεραπεύσέ με. Και σε μένα ενέργησέ μου την κατάστασή μου. Και σε μένα λύσε το πρόβλημά μου. Και σε μένα δείξε μου ποια είναι η οδό την οποία πρέπει να περπατάω. Έτσι ώστε εσύ να ανοίγεις Τις πόρτες οι οποίες για μένα είναι ερμητικά κλειστές, αλλά εσύ με ένα σου λόγο, ευχαριστούμε τον Κύριο, ανοίγεις τις πόρτες και δίνεις την κατεύθυνση, δίνεις την, εμπι... την, την, την λύση, δίνεις το θε... λύνεις το πρόβλημα, λύνεις την κατάσταση την οποία εσύ μόνο μπορεί να το κάνεις. Και αυτή η γυναίκα πραγματικά θα λάβει τη θεραπεία της. Όμως για τον Ιάιρο ο αγώνας συνεχίζεται και δεν έχει απομακρυνθεί. Θα λέγαμε ότι τώρα τα μάτια μας στρέφουν προς τον Ιάιρο να δούμε αν θα περιμένει ή αν θα αγαναχτίσει. Γιατί μπροστά του υπάρχει καθυστέρηση, γιατί υπάρχει εμπόδιο, γιατί δεν ήταν έτσι όπως τα πίστευε. Εντάξει δεν έμεινε στο πρόβλημα, βγήκε έξω, αλλά οι χρόνοι και οι καιροί ανήκουν στον Κύριο η ημών Ιησού Χριστό. Δεν ανήκουν σε σένα οι Άιρε. Μέσα σε αυτό λοιπόν στην υπομονή θα δοκιμαστεί ποια είναι η πίστη σου μέσα στις φωνές που πάνε ο κόσμος θα έρθει να πει, αλλά και μέσα στην εξουσία του άρχοντα του αιώνα τούτου, ο οποίος θανατώνει την ψυχή, τον άνθρωπο. Ποια θα είναι η στάση του Ιάιρου και πού θα προστρέξει. Ιάιρε το παιδί πέθανε, μην ενοχλείς το διδάσκαλο. Όχι, ακόμα και σε αυτή την ώρα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει Καμία ελπίδα που είσαι μέσα στο θάνατο, μάθε ότι νικητής του θανάτου είναι ο Χριστός και έσκατος εχθρός είναι ο θάνατος ο οποίος νικάται από το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Τι άλλο πρέπει να ακούσεις λοιπόν σήμερα, όταν νικητής του θανάτου είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει για σένα. Μη μικραίνεις λοιπόν τον Θεό. Μην μικραίνεις την ενέργεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τη δύναμη και την εξουσία του Ιησού Χριστού. Μην ατονίζεις και μην αποκάμεις, αλλά πάρε αυτή την ώρα το Λόγο του Θεού ως Λόγος του Θεού, καθώς είναι και πίστεψε ότι ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό μέχρι τέλους θα δεις την Ανάσταση του προβλήματός σου. Θα δει την ευλογία στη ζωή σου. Θα δει αυτό το οποίο τα μάτια σου μέχρι τώρα δεν είδανε, τα αυτιά σου δεν ακούσανε, γιατί εμπιστεύτηκε τον Ιησού Χριστό, τον κύριο. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Η Άιρε, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και εγώ θα πω σήμερα, φίλε και φίλοι, σήμερα, μη φοβάσαι. Πίστεψε. Και αυτή η πίστη σου λογίζεται σε εσένα πραγματικά δικαιοσύνη γιατί αυτός δύναται να εκτελέσει κατά το θέλημά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να φέρει πέρας το, το πρόβλημά σου, το θέμα σου, την αρρώστιά σου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Νικητής στην επιμονή αυτή θα βγει ο Ιάιρος. Νικητής σε αυτή τη διαδρομή μαζί με τον Χριστό θα, μείνει, θα γίνει ο Ιάιρος. Και ενώ ο κύριο θα του βγάλει όλου έξω και θα κρατήσει μόνο αυτού που θέλει, μπροστά στα μάτια του Ιάιρου θα εκτελεστεί η τελευταία πράξη του προβληματός του. Κοράσιον, προ εσένα λέγω, σηκώθητη δόξα στο όνομα του κυρίου. Σήμερα λοιπόν θα προσευχηθούμε. Σήμερα θα προσευχηθούμε να πει λόγο ο Ισού Χριστό για σένα ναι προσωπικά. Να πει ο Χριστός λόγο για όλου εμά που θα εξητήσουμε για το θέμα μας, για το πρόβλημά μας, για την ασθένειά μας, για την ανυμποριά μας, για την ολιγοπιστία μας, για το πνεύμα της αδυναμίας το οποίο μας έχει καταβάλει να ενεργήσει αυτός, ο δυνάμενος να κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα εμείς ζητούμε, νοούμε δοξασμένο το όνομα του Κύριου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδελφοί και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί αυτός έχει δώσει υπόσχεση ότι δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει πάσας τα σημέρα της ζωή μας. Αμήν.